Μέγας Αλέξανδρος έδωσε τις δικές του μάχες. Πολέμησε και διεκδίκησε για τη χώρα του. Η ιστορία του χαράχτηκε βαθιά μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Θα υπάρξει ποτέ κάποιος σαν αυτόν? Μέσα από έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Είχε σπουδαία ιστορία. Το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν πάντα οι κυβερνήσεις της. Από τη Μυκηναϊκή εποχή που ήταν ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός μας. Έως τη σύγχρονη εποχή η Ελλάδα έχει αποτελέσει τη μεγαλύτερη δύναμη σε ταξιδιωτικούς προορισμούς αλλά και σε ιστορικά γεγονότα. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδοτούσε αρκετά έργα υποδομής, μέχρι που ξαφνικά σταμάτησε να το κάνει. Η υπόθεση Αμφίπολη ερευνήθηκε, αλλά αποσιωπήθηκε. Ο ναός της Αφροδίτης παραμένει στο χώμα και έχει ξεχαστεί. Η ιστορία της Ελλάδας όμως θα παραμείνει ζωντανή. Γιατί υπάρχουν ακόμα Έλληνες που αγαπάνε αυτόν τον τόπο και τα έργα τους γίνονται όλο και πιο δυνατά. Αυτός θα είναι και ο λόγος που η Ελλάδα θα βγει από το σκοτάδι.